just been received. The Jacqueline Kennedy Onassis has died. Apparently, she has died within the last hour at her apartment in New York City. Again, Jackie Kennedy Onassis is dead. Όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να ανακαλύψουν τι μπορεί να κρύβει η καρδιά μιας γυναίκας, οι προσπάθειες παρέμειναν άκαρπες. Κάποιοι ισχυρίζονται πως κάπου εκεί στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής της κρύβονται αλόκοτα μυστικά και παράξενες αντιφάσεις. Για τη ζωή της Jackie Kennedy Onassis έχει χυθεί τόσο μελάνι όσο για να σκιαγραφίσει στο πορτρέτο μιας γυναίκας αθεράπευτα μαγεμένης από το χρήμα, τους άντρες και την εξουσία. Μία νεότερη βιογραφία της άλλοτε πρώτης κυρίας των ΗΠΑ αναφέρει πως η Τζάκη στη ζωή της όλη είχε αλλάξει πολλούς ερωτικούς συντρόφους. Μάλιστα κάποιους από αυτούς τους είχε ενώ ζούσε στο Λευκό Οίκο και ενώ ήταν παντρεμένη με τον Κένεντι. Οι συγγραφείς του βιβλίου παρουσιάζουν την Τζάκη ως μια γυναίκα απογοητευμένη από την ερωτική της ζωή με τον σύζυγό της, που έψαχνε συνεχώς τρόπους να τον εκδικηθεί για τις δικές του απιστίες. Λέγεται πως οι καυγάδες της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν συχνοί και έντονοι. Το 1957 έφτασε στο σημείο να βγει τρέχοντας στους δρόμους με τα εσώρουχα μετά από ένα άγριο καυγά. Εκείνος, για να αποφύγει την κατακραυγή του κόσμου, θα καλέσει ασθενοφόρο και θα μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική της Μασαχουσέτης. Αυτό που ταλαντεύει τόσο τους βιογράφους όσο και τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους είναι αν η μανία της Τζάκη για αχαλήνοτο σεξ ήταν αποτέλεσμα της αδιαφορίας του συζύγου της ή αν επρόκειτο για μια σεξουαλικά αχόρταγη γυναίκα. Η λαγνία της για την ερωτική πράξη θα την οδηγήσει μέσα σε ένα παλιό ανσασέρ που έτριζε στις όχθες του Σικουάνα με τον γιο ενός διάσημου συγγραφέα. Οι ερωτικές της φαντασιώσεις φανερώνουν μια γυναίκα απαλλαγμένη από τα ταμπού της εποχής. Μια γυναίκα που ήξερε να παίρνει αυτό που ήθελε, όποτε το ήθελε. Εκτός από τον σύζυγό της, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε συνευρεθεί και με τα δύο αδέρφια του, Μπομπ και Τεν. Μετά τη δολοφονία του Κένεντι στις 22 Νοεμβρίου του 1963, η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο χρειάστηκε χρόνο για να συνέλθει. Με τον καιρό θα συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να φροντίσει τα παιδιά αλλά και τον εαυτό της. Ο Ρόμπερτ Κένεντι δεν την άφησε στιγμή μόνη. Ήταν εκεί δίπλα της σε όλα. Λέγεται μάλιστα πως εκείνος περισσότερο χρόνο περνούσε με την Τζάκη και τα ανήψια του παρά με τη δική του οικογένεια. Το τελευταίο βιβλίο που καίει την ερωτική ζωή της Τζάκη αναφέρει πως ενώ εκείνη ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Τζον Κένεντι, είχε δεσμό και με τον μικρό αδερφό του συζύγου της, τον Τέντι, ενώ εκείνος ακόμα ζούσε. Και οι αποκαλύψεις για την ερωτική της ζωή δεν σταματάνε εδώ. Λέγεται ότι ενώ ήταν αρβωνιασμένη με τον Αριστοτέλη Ωνάση, οι σωματοφύλακες της οικογένειας την είδαν γυμνή, τυλιγμένη με μία κουβέρτα να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά με τον μικρό αδερφό του άντρα της, Τέντι Κένεντι. Οι κακές οι γλώσσες λένε πως ο αραβώνας της με τον Έλληνα Κρίσο ήταν ο τρόπος της για να εκδικηθεί τον Τεντ, επειδή την απατούσε. Βιογραφίες της οικογένειας Κένεντι αναφέρουν πως ήταν γνωστός στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας ότι οι αδερφοί Κένεντι αντάλλαζαν γυναίκες μεταξύ τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ακόμα και ο ίδιος τους ο πατέρας, Τζόζεφ Κένεντι, λέγεται ότι περνούσε τις γυναίκες του στους γιους του. Σύμφωνα με την τελευταία της βιογραφία με τίτλο Jackie Kennedy Onassis, η ζωή πέρα και από τα πιο τρελά της όνειρα, παρουσιάζεται ως μια παθιασμένη γυναίκα που ήθελε να ζει τον έρωτα, αλλάζοντας τους άντρες σαν τα πανάκριβα που κάμισα. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν πριν και μετά τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση και ως το θάνατό της τον Μάιο του 1994, νικημένη από τον καρκίνο σε ηλικία 64 χρονών, οι εραστές της ήταν πολύ σταρ του Χόλιγουντ, πολιτικοί και επιχειρηματίες.
Στη λίστα με τους μνηστήρες περιλαμβάνονται ο συγγραφέας Pete Hamill και ο διάσημος καρδιοχειρουργός Christian Barnard. Οι αστέρες του Hollywood φαίνεται να την γοήτευαν πολύ. Έτσι σχετίστηκε με τον Paul Newman, τον Marlon Brando, τον Gregory Peck. Αρκετά βιβλία πάντως αναφέρουν πως ενώ η Jackie ζούσε ακόμα στο Λευκό Οίκο, είχε εξωσυζυγική σχέση με το διάσημο χορευτή Rudolf Nureyev. Μάλιστα τους είχαν πιάσει να φιλιούνται μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Λέγεται μάλιστα πως ο Paul Newman της είχε χαρίσει ένα πορσελάνινο ρόδο την ίδια ώρα που εκείνη, σε στιγμές πάθους και ειδονής, του ψιθύριζε στα αυτή ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το σύζυγό της σεξουαλικά. Από την πλευρά του, ο Marlon Brando θα αποκαλύψει χρόνια αργότερα πως η Jackie τον περίμενε να την πάει στο κρεβάτι. Όταν εκείνος δίσταζε να κάνει το πρώτο βήμα, εκείνη έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια της. Για τον κόσμο, η Jackie ήταν ένας μύθος. Ένας μύθος που χτίστηκε πάνω στους άντρες που παντρεύτηκε, αλλά και στα μυστικά που πήρε μαζί της. Μια γυναίκα με απαράμιλο στυλ και φινέτσα, που έμεινε στην ιστορία ως η απόλυτη πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Όλα αυτά και άλλα τόσα που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας συνθέτουν το προφίλ μιας γυναίκας που αποζητούσε την προσοχή των ισχυρών ανδρών στην κρεβατοκάμαρά της.